Τι κάνετε, τι γίνεται? Είμαστε σε μόνιμες αγωνιστικές επάλξεις. Διαβάζω εδώ τώρα, το ετοιμάζεται εκεί το γενική απεργία το Νοέμβριο, αλλά δεν ξέρω, θα συμμετάσχουν και οι κεντρικές συνδικαλιστικές ενώσεις ή απλά είναι μια πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ αυτό? Καταρχάς συντονίζονται, να ξέρετε, χιλιάδες σωματεία, και μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, το Σαββατοκύριακο έγινε πολύ, με πολύ μεγάλη επιτυχία πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, όπου μπήκε μπροστά και ο στόχος για αυτόν τον κορυφαίο για το εργατικό κίνημα σταθμό της μάχης της απεργίας, με σύνθημα «Λεφτά για μισθούς και υγεία και παιδεία, έξω η Ελλάδα από του πολέμου τα σφαγεία». Και ξέρετε, σε αυτή την σύσκεψη συμμετείχαν χιλιάδες συνδικαλιστές, περισσότερο από 590 σωματεία από όλη τη χώρα, που μετέφεραν πολύ πλούσια πείρα από την αγωνιστική δράση στους χώρους δουλειάς που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, από κλαδικές κινητοποιήσεις, επιτυχίες που είχαν σε αυτές τους αγώνες. Και βεβαίως ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι πλέον έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη πείρα και δεν περιμένουν συνδικαλιστικές ηγεσίες που τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονταν σε ύπνωση, που με κάθε τρόπο συμμετείχαν και συμμετέχουν πολλές φορές στο να νομιμοποιηθούν στη συνείδηση των εργαζομένων αντεργατικά νομοσχέδια, όπως κάνουν και σήμερα. Δεν περιμένουν να πάρουν πρωτοβουλίες, ακόμα και αν σήμερα και για τους δικούς τους λόγους και αυτές οι οργανώσεις πήραν απόφαση συμμετοχής στην απεργία της 20 Νοέμβρη. Όμως τα σωματεία και οι εργαζόμενοι έχουν αποκτήσει πείρα και οργανώνονται από τα κάτω, χωρίς να περιμένουν, αν θέλετε. Θα δούμε. Μέσα από αυτή τους την πείρα δείχνει ότι έχουν καταφέρουν και έχουν και κατακτήσεις, όπως συνέβη και στον Πειραιά, και ξέρετε το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ που είχε κατακτήσει την Κόσκο, η Food και όχι μόνο, και μια σειρά άλλη. Θα δούμε, κυρία Κομινάκη, και στις 20 του μήνα ποια θα είναι η απήχηση πραγματική. Να σας πω, πρώτο, η κυβέρνηση φαίνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Αναμόρφωση του θεσμού του προσωπικού γιατρού, σύσταση πανεπιστημιακών κέντρων υγείας κτλ. Ποια είναι η θέση του κομμάτός σας? Κοιτάξτε, θα το στηρίξετε? Γιατί λένε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο θα μπορούσε να είχε έναν τίτλο «Ό,τι να είναι και από όπου να είναι», γιατί όταν πραγματικά έχουν διαλύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έρχονται να βαφτίσουν ως λύση ανάγκη, γιατί ξέρετε δεν είναι καινούριο. Μιλάνε για την αναμόρφωση του θεσμού του προσωπικού γιατρού, ενός νόμου που νομοθέτησε λίγα χρόνια πριν και πάλι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας ως πρωτοτυπία τη δυνατότητα, στην πραγματικότητα βαφτίζοντας, δίνοντας τη δυνατότητα και στέλνοντας τους πολίτες να ψάχνουν σε ένα κυκαιώνα ανάμεσα σε αυτό το πολυδιασπαρμένο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, να ψάχνουν να βρουν από μόνοι τους έναν γιατρό για να γραφτούν, για να μπορούν να έχουν την ελάχιστη πρόσβαση στην παροχή υγείας. Και τώρα τι λένε? Επειδή δεν κατάφεραν, στην πραγματικότητα δεν υπήρξαν αρκετοί γιατροί, προσωπικοί γιατροί, να δίνει τη δυνατότητα ακόμη και στους αποφύτους των σχολών της ιατρικής να παίξουν αυτό το ρόλο, για να καλύψουν στην πραγματικότητα κενά, τεράστια κενά που υπάρχουν. Κατά τη γνώμη μας, αυτό το είδους τα μπαλώματα που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να λειτουργήσουν όσο δεν πατάνε σε ένα ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας με στελεχωμένα κέντρα υγείας, όπου εκεί θα μπορεί πραγματικά και ο οικογενειακός γιατρός να βοηθήσει στο κομμάτι της πρόληψης, στο κομμάτι που θα μπορούσαν να λειτουργούν και αποσυμφορητικά προς τα νοσοκομεία κλπ, για να μπορέσουν να έχουν υψηλού επίπεδου
προστασία και παροχή της υγείας και όχι βεβαίως να λειτουργεί ως στην πραγματικότητα μια δικαιολογία ότι σας δίνουμε τη δυνατότητα να ψάχνετε, να βρείτε έναν γιατρό ακόμα και από αυτού του πανεπιστημίου που δεν έχει δικαιωθεί, που δεν έχει και τη δυνατότητα αν θέλετε σε εξειδικευμένες παθήσεις ή να εξετάσεις. Εντάξει, υποτίθεται όμως ότι ο προσωπικός γιατρός είναι η πρώτη προσέγγιση. Όταν βρει ότι υπάρχει θέμα, σε στέλνει συνέχεια στο σύστημα, το εθνικό σύστημα, να κάνεις περαιτέρω εξετάσεις. Το θέμα είναι καταρχάς πρώτον κατά πόσο μπορεί πραγματικά να παίξει αυτό το ρόλο γιατί μιλάμε χωρίς να υποτιμάμε βεβαίως και τον απόφυτο της σχολής. Εδώ όμως στην πραγματικότητα μετατρέπουν αυτό που λέγαμε τον αγροτικό γιατρό για να μπορέσουν να μπαλώσουν οι τρύπες σε ένα αποδεκατισμένο σύστημα υγείας και βεβαίως όταν η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι διαλυμένη κυριολεκτικά. Και δεν παίζει αυτό το ρόλο που θα έπρεπε να παίξει για την πρόληψη. Για να μπορεί πραγματικά να εξετάσει τον πληθυσμό. Μπορεί να παίξει όμως, κυρία Κομινάκα, συγγνώμη, όταν όλοι παραδέχονται, αν και η κυβέρνηση λέει ότι έχει κάνει πολλές προσλήψεις, ότι υπάρχουν πολλές κενές, χιλιάδες τα κενές θέσεις γιατρών και νοσηλευτών ή κάποια νοσοκομεία έχουν τεράστια λειτουργικά προβλήματα. Μπορείς να λειτουργήσεις? Δεν μπορείς. Άρα μήπως πρέπει. Θέτει όμως κανείς το ερώτημα το γιατί παραμένουν αυτά τα κοινά κενά στο δημόσιο σύστημα υγείας και σήμερα και ποιος οδήγησε, αν θέλετε, τους γιατρούς στο να αποχωρούν από το δημόσιο σύστημα υγείας, στο να αναζητούν θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, για να μην θυμηθούμε παλιότερες εποχές όπου όταν θέλαν να νομιμοποιήσουν τις απολύσεις ή τις μη προσλήψεις μάλλον γιατρών, μια συζήτηση που είχε αναπτυχθεί τα παλιότερα χρόνια για τον υπερπληθωρισμό των γιατρών, τότε που για παράδειγμα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έπαιξε και ένα ρόλο να προβάλλει ως dealer τις επαφές των γιατρών με πρεσβείες για να μπορούν να φύγουν στο εξωτερικό κλπ. Ή ποιος φρόντισε όλα αυτά τα χρόνια να υποβαθμίζει το δημόσιο σύστημα υγείας για να δημιουργεί πεδίο επενδυτικής και επιχειρηματικής δράσης για τους ιδιωτικούς ομίλους της υγείας που θησαυρίζουν σε αυτό το κενό. Αν μπορούσε να υπάρξει μια σύμπραση δημοσίου με ιδιώτες για να φτιαχτεί ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο που θα μπορεί ο πολίτης να πάει να κάνει εξετάσεις, φαντάζομαι αυτό είναι κάτι που θα το συζητούσατε. Μα αυτά τα πειράματα, ξέρετε, έχουν αποτύχει παταγωδώς. Και ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι για παράδειγμα το νοσοκομείο της Σαντορίνης, επειδή είμαι και από το Αιγαίο και έχω μια γνώση. Τη Μυτιλίνη. Το οποίο ήταν από τα νοσοκομεία τότε που τα εγγενείας ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα, καμαρώνοντας για τα νοσοκομεία ουσιαστικά που θα λειτουργούν σαν ανώνυμη εταιρεία που θα αυτοχρηματοδοτούνται, το οποίο έχει γίνει ένα, να το πω έτσι, θα μπορούσε να ήταν ένα πολυτελές ξενοδοχείο χωρίς γιατρούς. Γιατί έτσι καταντούν όταν μπαίνει στο κριτήριο το ποιος είναι, όταν τελικά μετατρέπονται τα νοσοκομεία να λειτουργούν με ιδιωτικονομικά κριτήρια, με κριτήριο το κόστος ή το κέρδος που μπορεί να έχουν και μπαίνει το ζητούμενο της αυτοχρηματοδότησης των νοσοκομείων, τελικά φτάνουν να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και να τις μετράνε με το κριτήριο του κόστους και όχι με το κριτήριο της ανάγκης και της υψηλού επίπεδου παροχής υγείας. Όπου αυτό το παράδειγμα και η καραμέλα της αρμονικής συνύπαρξης του ιδιωτικού με το δημόσιο σύστημα υγείας δυστυχώς έχει εδώ και χρόνια φαλυρίσει και αποδεικνύεται από την πολύ δύσκολη πραγματικότητα που ζουν και οι ίδιοι οι υγειονομικοί και οι γιατροί που δουλεύουν πραγματικά στα όρια των αντοχών τους και βεβαίως οι ασθενείς που φτάνουν το 2024 να έχουν όλο και πιο υποβαθμισμένη παροχή υγείας σπρώχνοντάς τους μαζικά είτε στα επιπληρωμή ιατρία και χειρουργία είτε στον ιδιωτικό τομέα. Κυρία Κομινάκα, η κυρία Κεραμέως άνοιξε ένα νέο γύρο συζητήσεων με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, σύντομα βέβαια θα έρθει και σε εσάς, για το θέμα του κατώτατου μισθού. Έχει μιλήσει και λέει και με κοινωνικούς εταίρους και τα λοιπά.
Για να δούμε πώς το προσεγγίζετε αυτό, διότι λέει το κυβέρνηση ότι εγώ πρέπει να εφαρμόσω την κύρωση της κοινοτικής οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς κτλ. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο ή κάτι διαφορετικό? Γιατί η ύπαρξη ενός κατώτατου αξιοπρεπούς μισθού νομίζω είναι ο στόχος όλων. Ναι, μόνο εξαρτάται από τι θεωρεί ο καθένας αξιοπρεπής, και κυρίως εμείς ως κόμμα έχουμε διαφωνήσει εξ αρχής με αυτόν τον μηχανισμό που νομιμοποιεί στην πραγματικότητα, που βέβαια δεν ξεκίνησε τώρα, ήταν για να θυμηθούν και ορισμένοι που τώρα εμφανίζονται αναβαπτισμένοι. Είναι ο νόμος Αχτσιόγλου που έγινε μετά Βρούτσι και που διατηρείται στην πραγματικότητα σήμερα, που τι σου λέει ο μνημονιακός νόμος, που και μετά τα μνημόνια μένει και βαφτίζεται ως προοδευτικός και αναπτυξιακός, το ότι τον κατώτατο μισθό δεν θα τον πετυχαίνουν μέσα από τις λογικές του διαπραγματεύσεις τα σωματεία, τα συνδικάτα μέσα από τους αγώνες τους, αλλά θα τον καθορίζει ο υπουργός, ο εκάστοτε υπουργός, με κριτήριο τις αντοχές της οικονομίας, το να μην κλωτσάει, αν θέλετε, στους ρυθμούς ανάπτυξης και στις αντοχές και στα αναπτυξιακά δεδομένα που πριν που σήμερα το βάζουν να προκύπτει μέσα από έναν αλγόριθμο για να αποκτά, αν θέλετε, και την τυπική νομιμοποίηση ο υπουργός, να σηκώνει τα χέρια και να λέει εγώ ο αλγόριθμος έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα και όχι εγώ. Και ξέρετε, επειδή πολλές φορές ακούμε να λένε για αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, χρειάζεται κανείς να δει και τους αριθμούς. Όταν, για παράδειγμα, σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι κατάτι πιο υψηλός από τον κατώτατο μισθό του 2011, ενώ ο μέσος μισθός είναι πολύ χαμηλότερος από τα επίπεδα του 2011, τη στιγμή που ο πληθωρισμός καλπάζει και που η αγοραστική δύναμη αυτού του σημερινού μισθού είναι σαφέστατα πολύ μικρότερη από τα προηγούμενα, και αυτά, ξέρετε, η κυβέρνηση ονόμασε αύξηση στο μισθό. Το θέμα είναι, μιλάμε για πραγματικές αυξήσεις ή τελικά για πόσο λιγότερο θα χάσει ο εργαζόμενος, αλλά με δεδομένο ότι θα συνεχίζει να χάνει. Μάλιστα. Ήθελα να μου πείτε ποια είναι και η θέση του κόμματός σας προσφάτως στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Ο κύριος Θόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Ιστορικών, έριξε μια φωτοβολίδα περί όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, λέγοντας προτείνοντας να καταργηθεί ο δεύτερος γύρος και να έχει δικαίωμα ο ψηφοφόρος δεύτερης επιλογής στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Το θέμα είναι ότι όσο πάνε οι εκλογές της τοπικής διοίκησης, γιατί έχουν χάσει, αν θέλετε, και τον αυτοδιοικητικό τους χαρακτήρα, γίνονται με τα διάφορα μέτρα που έχουν, τα νομοθετήματα που έχουν εφαρμόσει και μέχρι σήμερα, τελικά χάνουν τον αντιπροσωπευτικό τους χαρακτήρα. Όλο και λιγότερο, αντί να αυξάνεται, αν θέλετε, η αναλογικότητα, εμείς, ξέρετε, ως κόμμα και από θέση αρχής υπερασπιζόμαστε την απλή αναλογική που θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, είτε αφορούν την τοπική είτε την κεντρική διοίκηση. Αυτό έχει προφανώς εκλείψει, δεν εφαρμόζεται σε καμία περίπτωση στην τοπική διοίκηση, αλλά όχι μόνο αυτό δεν εφαρμόζεται, αλλά τελικά δημιουργούνται και μια σειρά υπερόργανα που που έχουν στην πραγματικότητα διαμορφώνουν σχετισμούς με κάθε τρόπο υπέρ της πλειοψηφίας, οι διάφορες δημοτικές και περιφερειακές επιτροπές που συνεχώς αφαιρούν αρμοδιότητες από τα δημοτικά συμβούλια και τα μεταφέρουν σε διάφορα όργανα που αποκτούν τεχνητά πλειοψηφία, πλειοψηφούσα παράταξη, για να μπορούν στην πραγματικότητα να παίρνουν από μόνοι τους αποφάσεις. Οπότε και τα διάφορα τα διάφορα πυροτεχνήματα που αφήστε τη θεωρητική μου και τέλος προβληματικό τον τρόπο που την πρόταση που έκανε ο κ. Λιβάνης, όμως στην πραγματικότητα το κυρίως προβληματικό είναι ότι τελικά με κάθε τρόπο προσπαθούν όλο και περισσότερο τα όργανα της τοπικής διοίκησης να
να ελέγχεται και η πλειοψηφία τους, αλλά και οι αποφάσεις που παίρνουν ελέγχονται αποκλειστικά από την πλειοψηφία, αλλά και τελικά ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι θεσμοί της τοπικής διοίκησης είναι το πώς στραγγαλίζονται οικονομικά, το πώς στην πραγματικότητα μετατρέπονται σε όργανα της κεντρικής διοίκησης που μάλλον καλούνται να εφαρμόσουν αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης χωρίς πόρους, αυξάνοντας την ανταποδοτικότητα και τελικά γίνονται και όλο και πιο εχθρικοί και προς τους πολίτες. Κυρία Κομνέκα, τελευταία έτσι θέλω να σας ζητήσω να μου κάνετε ένα σχόλιο για όλες αυτές τις εξελίξεις που γίνονται στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, με την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, με το γεγονός ότι μένει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου πολιτικά άστεγο, και αν το ΚΚΕ πιστεύει ότι μπορεί να αντλήσει ένα κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, το κόμμα μας, ανεξάρτητα από το πώς, από την πορεία των άλλων κομμάτων, έχει κάνει ένα ευρύ κάλεσμα συμπόρευσης σε κάθε άνθρωπο που αγωνιά και ανθρώπους που από την ίδια τη θέση τους στην παραγωγή, στην κοινωνία, δεν έχουν τίποτα να προσδοκούν από τους διαφόρους δοκιμασμένους σχηματισμούς, που βεβαίως και πριν φτάσουν σε αυτή την πορεία του απόλυτου εκφυλισμού, να το πούμε έτσι, έχουν δείξει δείγματα γραφής και από τη στάση τους στις κυβερνήσεις και αν θέλετε και από τη σύμπλευση που δείχνουν με την κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Και αυτό αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά όμως και το ΠΑΣΟΚ που τώρα έρχεται να παρουσιαστεί ως ο νέος δεύτερος πόλος που έχει επιλεγεί, αν θέλετε, και από την κυβέρνηση ως ο δεύτερος αντιπολιτευτικός πόλος, που όμως τελικά διαγωνίζονται στο ποιος θα δείξει τη μεγαλύτερη συνένεση στα βασικά στρατηγικά ζητήματα, αυτά που τελικά καθορίζουν την καθημερινότητα, τα ζητήματα της εμπλοκής της χώρας στα πολεμικά μέτωπα, τα ζητήματα του πώς στάθηκαν αυτά τα κόμματα στο θέμα της διαμόρφωσης. Μάλιστα. Εγώ του μισθού, της υγείας, της παιδείας, αυτά που συζητούσαμε και στις προηγούμενες. Στο ένα λεπτάκι που απομένει, συγγνώμη που σας διακόπτω, εσείς πιστεύετε ότι το ΚΚΕ μπορεί να κερδίσει ένα μέρος αυτών των ανθρώπων? Το πιστεύουμε, το δείχνει αν θέλετε και η ζωντανή και όχι μόνο η ανωδική πορεία που καταγράφει το ΚΚΕ στις όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά κυρίως το δείχνει η συμπόρευση που κάνει το ΚΚΕ με πολλούς ανθρώπους που αναζητούν πραγματικά να πάρουν μια ανάσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, εκεί που πραγματικά καρδιοχτυπά σήμερα η εργατική λαϊκή οικογένεια. Εκεί το ΚΚΕ πρωτοστατεί, συναντιέται με πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν απευθείς, που δεν θέλουν να αποθέσουν τις ελπίδες τους σε ξαναζεσταμένες σούπες και που με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, προβληματισμό και ακούνε το ΚΚΕ, συναντιούνται μαζί του και πραγματικά βρίσκουν την ελπίδα μέσα από στο κάλεσμα που του κάνει το ΚΚΕ να οργανώσει ο ίδιος την πάλη του, να βγει στο δρόμο, να διεκδικήσει εκεί που πραγματικά κρίνεται και γράφεται το δίκιο και έχει κατακτήσεις ο εργαζόμενος λαός όταν οργανώνεται και διεκδικεί. Και εκεί θεωρούμε ότι πετυχαίνει τη μεγαλύτερη συστράτευση και συμπόρευση του ΚΚΕ και βάζοντας και μεγαλύτερους ευρύτερους στόχους, και νομίζουμε ότι το κάνουν επιτυχία. Λοιπόν, κυρία Κομνινάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.